αντιμετώπιζες και τις σχέσεις. Ακριβώς. Κοίταξε να δεις. Όταν βλέπεις αρμονία, όταν βλέπεις μέσα στο περιβάλλον σου τους γονείς σου να είναι, πώς να σου πω, αγαπημένοι, να σου δίνουν επίσης αγάπη και όλο αυτό το πράγμα έχει κάτι δυνατό, σε δυναμώνει και σένα σαν άνθρωπο. Και νομίζω ότι αυτή ήταν η δύναμη που πήρα και κατάφερα να τα βγάλω πέρα μεγαλώνοντας πλέον μόνη μου, έτσι. Οι γονείς σου αποφάσισαν να σε υιοθετήσουν ή είχαν προσπαθήσει να κάνουν παιδί και δεν τα είχαν καταφέρει? Προφανώς. Ήταν μια συνειδητή απόφαση από την αρχή? Όχι, όχι, όχι. Προφανώς δεν είχαν καταφέρει. Δεν ξέρω πολλά πράγματα γιατί, πώς να σου πω, δεν έχω μάθει όλο ακριβώς. Το παρασκήνιο. Ναι, το παρασκήνιο. Να σου πω την αλήθεια, Λεωνόρα, δεν με ενδιέφερε κιόλας. Δηλαδή, ακόμα και τη στιγμή που έμαθα ότι είμαι υιοθετημένη, ήταν μια στιγμή που. Οκ, okay, δηλαδή, πώς να σου πω, και να μην το μάθαινα, δεν θα άλλαζε κάτι. Πώς το έμαθες? Εγώ, παιδί μου, ήμουν τρελή από μικρή. είχα δύο τρέλες σε αυτή τη ζωή. Η μία ήταν η μουσική και η άλλη ήταν η αστρολογία. Λοιπόν, ήμουν πανκ στα 15. Δεν μπορείς να φανταστώ, ρε Σιάση. Και όμως. Λοιπόν, κρίμα που δεν σου έχω φέρει. Μαλλιά, ρούχα και τα λοιπά. Κανονικά δεν υπάρχει. Χρώμα μαλλιών. Χρώματα θες να πεις, μόικαν και τέτοια. Τρέλα. Ήταν όμως και μια πολύ ωραία περίοδος για τη μουσική και την αγαπάω πολύ τη μουσική. Ήταν, πώς να σου πω, 80s. Ήταν ακραίες οι εμφανίσεις. Ήταν όλο αυτό. Η μητέρα μου τώρα, βλέποντας ένα παιδί στα 15, ξαφνικά, ας πούμε, να έρχεται σπίτι με ξυρισμένα κεφάλια, με παραμάνες, με ό,τι είναι αυτό, σου λέει κάτι έχει μάθει αυτή. Κάτι συμβαίνει το παιδί μου και γι' αυτό δείχνει αυτή τη συμπεριφορά. Δεν είχα καμία παραβατική συμπεριφορά. Εντάξει, η αλήθεια είναι όμως ότι έκανα την επανάστασή μου κι εγώ. Εκεί λοιπόν τη μπήκε το ότι μπορεί εγώ να έχω μάθει, παραδείγματος χάρη, ότι είμαι υιοθετημένη και γι' αυτό, αντιβρώ. Καμία σχέση όμως, έτσι. Και ήρθε και στο και μου το είπε, ναι, μου το είπε από μόνη της. Σε κάθισε ένα πρωί και στο είπε, έτσι. Ναι. Σου είπε ότι ξέρεις κάτι, δεν είμαστε. Ναι, ότι δεν αυτό και ότι σε έχουμε υιοθετήσει από τριών ημερών. Και... Από τριών ημερών, ναι. Με το καλημέρα. Εσύ εκείνη τη στιγμή πώς ένιωσες? Ήτανε σοκ για μένα, μεγάλο. Ήτανε σοκ και. Και πάμε και στην εφηβεία και σε όλα αυτά. Άστα, δε. Ήτανε, σου λέω, πολύ σοκ. Το οποίο σοκ αυτό κράτησε μία μέρα. Μετά, όταν το επεξεργάστηκες, ας πούμε, mm-hmm. και το κατανόησες, ναι. το αφομοίωσες, τι είπες στη μητέρα σου? Ότι δεν θα ήθελα στην πραγματικότητα να το έχω μάθει, να έχω μάθει αυτή τη λεπτομέρεια, ότι αλλάζει πολλά πράγματα, αλλά τα αλλάζει όχι με αυτό που εκείνη φοβόταν. Αυτό με έδεσε ακόμη πιο πολύ με τη μητέρα μου. Αυτό δηλαδή με έκανε να είμαι, αν τους αγαπούσα πριν μία φορά, μετά η αγάπη μου έγινε απέραντη για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί, ξαναλέω, δεν είναι η γένα ενός παιδιού που σε κάνει μητέρα. Mm-hmm. Είναι όλο αυτό που περνάς μαζί του από τη στιγμή που έρχεται στον κόσμο. Και εγώ το πέρασα μαζί τους αυτό. Και ήταν πολύ καλό. Και μολονότι τους έχασα πολύ νωρίς, με κράτησε δυνατή μέσα στα επόμενα χρόνια. Λένε συχνά ότι τα παιδιά που είναι υιοθετημένα, όταν το μαθαίνουν ή το πληροφορούνται, περνάνε και από ένα κομμάτι θυμού, ας πούμε. Εσύ θύμωσες? Δεν θύμωσα. Ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη μου για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι εγώ είχα κάποια άλλη μαμά ή κάποιο άλλο μπαμπά. Δεν θύμωσα με αυτή την έννοια. Ή τουλάχιστον δεν συνειδητοποιούσα κάποιο θυμό εκείνη τη στιγμή. Ήθελα σαφώς να μάθω όμως την πορεία και εφόσον, ξέρεις, είχε φύγει η μητέρα μου και αυτά, ήθελα να μάθω για ποιο λόγο με έδωσαν. Έψαξες καθόλου να βρεις ποιοι είναι οι φυσικοί σου όρες, βιολογικοί? Όχι, έψαξαν εκείνη. Α, σε ψάξανε. Ναι. Όχι, ουσιαστικά η μικρότερη αδερφή μου, η οποία έκανε μια επαφή μαζί μου, γιατί κάναν κι άλλο παιδί μετά από μένα. Mm-hmm. Οπότε, ναι, στο μυαλό μου ήταν να μάθω για ποιο λόγο. Έμαθες? Ναι, δυστυχώς. Και, θες να μας το πεις? Εντάξει, όχι, δεν θέλω, γιατί, ξέρεις, είναι αστείος ο λόγος. Εμένα μου φάνηκε αστείος. Έτσι όπως το άκουσα, δηλαδή, ήταν αστείο. Είχανε και άλλο παιδί πριν από σένα? Είχανε και άλλα παιδιά. Και άλλο κάνανε, και μετά, ναι, να κάνουν και άλλο. Είχανε και, ναι, και από όλα αυτά τα παιδιά δώσανε μόνο εσένα, για ναι. Όμως θα σου πω κάτι. Τώρα πια και έχοντας, πώς να σου πω, οριμάσει αρκετά και έχοντας δει τα πράγματα διαφορετικά,
Από τη μια πλευρά, ξέρεις, σαφώς τους έχω συγχωρήσει, γιατί έπρεπε να τους συγχωρήσω. Τους ευχαριστώ γιατί καλώς ή κακώς βοήθησαν να έχω ένα, πώς να σου πω, ένα DNA αυτό που είναι, που μια χαρά, δεν με χαλάει. Λοιπόν, και τους σκέφτομαι, γιατί σκέψου, δίνεις ένα παιδί το οποίο το πιθανότερο είναι ότι μπορεί να μην το ξαναδείς στη ζωή σου ή και αν το δεις, θα το δεις, ξέρω εγώ, μια φορά στις τόσες κτλ. Εκείνοι είναι αναγκασμένοι σχεδόν να με βλέπουν κάθε μέρα. Ναι. Δηλαδή για μένα και αυτό είναι σκληρό για εκείνους. Δηλαδή μπαίνω πολλές φορές στη θέση τους και λέω, εγώ τι θα έκανα αν μου είχε συμβεί αυτό το πράγμα. Έχετε συναντηθεί, έχετε μιλήσει. Όχι, δεν δέχτηκες ποτέ να τους δεις. Δεν δέχτηκες εσύ. Όχι. Η μητέρα μου πριν πεθάνει στο νοσοκομείο μου είχε πει, ξέρεις κάτι, επειδή διαισθανόταν ότι όταν φύγω θέλω να... Έχεις οικογένεια, αν θέλεις, για να μην είσαι μόνη σου και όλο αυτό. Και της υποσχέθηκα ότι δεν πρόκειται να το κάνω, γιατί για μένα αυτή ήταν η οικογένειά μου. Mm-hmm. Οπότε δεν είχα κανένα λόγο να ψάξω καμία άλλη οικογένεια. Η αδελφή που έκανε αυτή την απόπειρα mm-hmm. να σε συναντήσει, ναι. Μιλάτε, έχετε σχέση? Ναι, στο... μιλάμε. Με τη μικρότερη αδελφή μου μιλάμε. Μιλάμε με την έννοια, της το έχω εξηγήσει, ότι μην φανταστείς ότι μπορώ να σε δώσω σαν αδελφή μου. Μπορώ να σε δώσω φίλοι όμως, και αυτό είναι όλο, δηλαδή δεν γίνεται ξαφνικά, ας πούμε, πώς να σου πω, στα 40 να κάνεις αδελφό σου κάποιον επειδή έχετε το ίδιο αίμα. Όχι, αλλά επειδή είναι πολύ, είναι πολύ συμπαθητικό κορίτσι, έχουμε κρατήσει μια φιλική σχέση με την Ελένη. Θα σε ξαναπώ τώρα.